παίρνουμε το λιβανιστήρι και ντύνουμε με αλουμινόχαρτο το σκαφάκι του. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε το λιβανιστήρι μας καθαρό, αφαιρώντας μόνο το αλουμινόχαρτο. Αφού λοιπόν ετοιμάσαμε το λιβανιστήρι μας, παίρνουμε ένα σπυρίμουσχο λίβανο, εάν είναι μεγάλο, ή τρία, εάν τα σπυριά είναι μικρά. Βάζοντας επάνω στο αναμένο καρβουνάκι το ένα σπυρί, λέμε «Ένας είναι ο Θεός». Εάν βάλουμε δύο, να λέμε «Δύο είναι οι φύσεις του Χριστού, Θεός και άνθρωπος, ένας Θεός». Εάν βάλουμε τα τρία μικρά, να λέμε «Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα, ένας Θεός». Αρχίζουμε λοιπόν να λιβανίζουμε πρώτα το εικονοστάσιο με τις εικόνες και να λέμε στον Χριστό. «Κύριε, ελέησον και ευλόγησον τον οίκο τούτον, ως αγαθός και ελεήμων Θεός». Μετά στην Παναγία και να λέμε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς και προστάτεψε τους δούλους του Υιού Σου». Μετά στους Αγίους και να λέμε «Άγιοι του Θεού, πρεσβέσατε υπέρ ημών, δόξασε ο Θεός εν της Αγίης αυτού δόξασε». Αφού τελειώσουμε με το εικονοστάσιο και τις εικόνες, πηγαίνουμε σε κάθε ένα δωμάτιο και πάνω από το κρεβάτι του κάθε ατόμου σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι, λέγοντας «Κύριε, ελέησον και ευλόγησον το δούλον σου τάδε, ως αγαθός και ελεήμων Θεός». Επαναλαμβάνουμε τρεις φορές. Τελειώνοντας τα δωμάτια, βγαίνουμε στην εξώπορτα και σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι, λέγοντας «Κύριε, αποδίωξαν κάθε εχθρό, ορατών και αοράτων και πολεμίων εκ του οίκου τούτου, ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός». Τέλος, βγαίνοντας στην παλκονόπορτα για να αφήσουμε το λιβανιστήρι, λέμε και εκεί, σταυρώνοντας τρεις φορές με το λιβανιστήρι, «Κύριε, αποδίωξαν κάθε εχθρό, ορατών και αοράτων και πολεμίων εκ του οίκου τούτου, ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός».